Δηλαδή ανθρώπου που είναι σε μια κλίση, σε μια κίνηση, σε μια δημιουργικότητα. Ευλογημένη ημερίδα, η οποία θα μοιάζει περισσότερο με προσευχή, καθώς ερχόμαστε από εδώ, όταν ολοκληρωθεί η ευλογημένη αυτή εκδήλωση, όλοι να φύγουμε με αισθήματα χαράς, ελπίδας και αγάπης Χριστού, να καταλάβουμε δηλαδή αυτό που τόσο τόνιζε η Γερόντισσα Γαβριηλία, ότι ο Χριστός είναι χαρά και αγάπη και η Ορθοδοξία μας είναι μια απέραντη αγάπη. Εξ αρχής θέλουμε να δηλώσουμε ως νέοι ότι την ημερίδα την αφιερώνουμε στον αείμνηστο πατέρα Γαβριήλ Τσάφο, στον οποίο όλοι χρωστάμε πάρα πολλά. Μικρασιάτη στο ήθος και στην καταγωγή, πρόσφατα κοιμήθηκε, αγωνίστηκε για να προβάλλει την αρχή αυτή γερόντισσα και έτσι σήμερα θέλουμε ως ένδειξη ελάχιστης ευγνωμοσύνης να το αφιερώσουμε αυτή την ημερίδα. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Αυριούλων, κύριε Παντελεήμονα, Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Σχιατίστης, κύριε Παύλε, Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Αργολίδος, κύριε Νεκτάριε, Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Καλύμνου και Λέω, κύριε Παΐσιε, Σεβαστοί Πατέρες, Αγίοι Καθηγουμένοι, Οσιότατοι Μοναχοί και Μοναχές, ευλογημένε Λαέ του Θεού, Χριστός Ανέστη. Μη βιαστείτε να παρεξηγήσετε τον αναστάσιμο χαιρετισμό. Ο λόγος που τον απευθύνω είναι διότι σήμερα θα μιλήσουμε για έναν αναστημένο άνθρωπο, για μια οσία γερόντισσα, για τη γερόντισσα της χαράς, μοναχή Γαβριηλία Παπαγιάννη, η οποία τόσο ποθούσε να ακούει καθημερινά τον αναστάσιμο χαιρετισμό, διότι όλη η ζωή της ήταν αυτός ο χαιρετισμός της Αναστάσεως, Χριστός, χαρά και Ανάσταση. Συγκινήθηκα πάρα πολύ με τα παιδιά εδώ που εργάζονται, με τον Άγιο, που είχαμε πολύ επικοινωνία και πραγματικά με ενέπνευσε έτσι να πιάσουμε ένα ιδιαίτερο κομμάτι τη σχέση με τη γερόντισσα, τη σχέση της με τα σημερινά παιδιά ή καλύτερα, αν θέλετε, τη σχέση της μέσα από τα σημερινά παιδιά. Και επειδή εμείς ζήσαμε αρκετά χρόνια στην Αθήνα, το μοναστήρι μας ανήκει στην Ιεράρχη Επισκοπή Αθηνών, αλλά έχουμε και το μετόχι στον Οργό όπου ζούμε, και τα χρόνια που ήμασταν στην Αθήνα, είχαμε και τα καθηγητικά σχολεία μαζί με τον Άγιο Ανδρέα, το εκκλησάκι από το οποίο ξεκινήσαμε, στο εκκλησάκι στο οποίο διακόνησε ο γέροντάς μας, ο μακαριστός πατήρ Γαβριήλ Τσάφος, επί 50 ολόκληρα χρόνια. Εμείς ξεκινήσαμε από μικρά παιδιά, από φοιτητές. Στη συνέχεια κάναμε κατηχητικά και όταν ξεκίνησε το μοναστηράκι μας, εκεί δίπλα στον Αγία Τέρα βρίσκεται η έδρα του, πάρα πολλά παιδιά ερχόντουσαν για κατηχητικό. Συνδεθήκαμε λοιπόν με μια μεγάλη ομάδα από κορίτσια και αγόρια, και τα οποία ήταν τότε μικρά παιδιά και σήμερα είναι κοπέλες που εργάζονται, που έχουν οικογένειες. Όταν λοιπόν κάναμε κατηχητικό με τις κοπέλες της άλλης τις μεγάλες, εκείνα τα τότε μικρά κορίτσια, μιλούσαμε πάρα πολύ για τη γερόντισσα Γαβριηλία, πάρα πολύ, γιατί εμείς την αγαπούμε ιδιαίτερα πάρα πολύ και θα λέγαμε κάθε φορά που συναντιόμασταν με τα παιδιά, μιλούσαμε για τη γερόντισσα Γαβριηλία και τα ίδια τα παιδιά το θέλανε. Και σήμερα λοιπόν, αφού έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια από εκείνη την ωραία εμπειρία, και αυτά τα κορίτσια, κάποια από αυτά τα βλέπουμε, κάποια από αυτά επικοινωνούμε με άλλους τρόπους, και με αφορμή έτσι αυτή την όμορφη ημερίδα, απευθύνθηκα σε αυτά τα κορίτσια και τους λέω: για να δούμε τώρα, μετά από 10 χρόνια, 15 χρόνια, τι θυμόμαστε. Λέει: για σας κάτι σήμερα γύρω στην Αγαπηλία. Τότε ήταν το πρώτο βιβλίο που ξέραμε, η Ασκητική της Αγάπης, σήμερα είναι και η Γερόντισσα της Χαράς, τα οποία τα περισσότερα παιδιά το έχουν διαβάσει. Και θα σας μεταφέρω έτσι και ένα πολύ συγκινητικό εμπειρίες από σήμερα. Πριν όμως πω αυτό, θα ήθελα πάρα πολύ έτσι να. Πρώτα να πω ότι συγκινήθηκα πάρα πολύ που αφιερώνουμε αυτή την υπέροχη βραδιά στον μακαριστό πατέρα Γαβρίλ, τον οποίο ξέρει πάρα πολύ καλά ο Σεβασμιότατος, ο Αγίος Αργολίδος, και ξέρει πόσο άνθρωπος της χαράς ήταν. Όταν
Και να πω επίσης το εξής, ότι αυτό το βιβλίο, η ερώτηση της χαράς, βγήκε χάρη στο Σεβασμιότατο, τον Άγιο Βολίδος. Εμείς είχαμε μια μικρή εμπειρία, όταν την είχε φέρει στον Άγιο Ανδρέα, στο Λυσάκι, το Άγιο Ανδρέα, ο γέροντάς μας, γιατί έμενε δίπλα η ερώτηση, στην οδομηδία που είδε το βιβλίο, ερχόταν συχνά, τον αγαπούσε πάρα πολύ, επικοινωνούσε με δυο τους. Και του στέλνε και πάρα πολλά παιδιά για εξομολόγηση. Και την πρώτη φορά που την είδαμε, ήμασταν φοιτητές το 1988, κατάγαμε στο ναό και μπήκε έτσι μια χαριτωμένη μικρή οικοσκοπική ερώτηση με ένα πλατή χαμόγελο. Και αφού μας είπε πολλά για τη ζωή της, την ερωτούσε ο πατήρ Γαβρίλη, επαναλάμβανε η ερώτηση, και μετά μας είπε να αν θέλει κάποιο παιδί να τη γνωρίσει, να πάει να τη γνωρίσει. Και έτσι τη γνωρίσαμε κι εμείς. Είχα πάει κι εγώ στο κελάκι της και μετά είχαμε πάει ξανά με τον πατέρα Γαβρίλη που βρήκαμε στην Έλληνα. Είχαμε λοιπόν μια μικρή εμπειρία, αλλά πολύ, πολύ χαρακτηριστική. Για μένα ήταν η πρώτη φορά που έβλεπα μοναχή στη ζωή μου. Και μου έκανε τόσο τρομερή εντύπωση αυτό το χαμόγελο, αυτή η χαρά, αυτή. Σαν παιδάκι ήταν, όπως είπε και ο Σεβασμιότατος, που θυμάμαι ότι είπα στον εαυτό μου: ωραία, έχεις την ωραία που σου ταιριάζει, τον Άγιο Ανδρέα εννοώ. Ήταν η πρώτη μου εμπειρία στην Εκκλησία. Τώρα βρήκες και μια μοναχή, τι ωραία, τι άλλο θέλεις, εδώ είμαστε. Και όταν λοιπόν ο Σεβασμιότατος είχε έρθει να βρει τον πατέρα Γαβρίλη, μας βρήκε στον Ορκό και μας είπε να γράψουμε κάτι για τη Γερόντισσα, εμείς στην αρχή δεν το είχαμε, ούτε καν το είχαμε σκεφτεί φυσικά ποτέ και δεν δώσαμε και πολύ σημασία, θα έλεγα. Ξανάρθε μετά την επόμενη χρονιά, εμείς έχουμε και αδερφή Γαβριλία, που την βγάλαμε, ο πατήρ Γαβρίλη ήθελε να την βγάλουμε για τη Γερόντισσα, και ο Σεβασμιότατος μας το επανέλαβε. Εκεί είπαμε να είναι ευλογημένο. Και πραγματικά χάρη σε εκείνον, δεν το περιμέναμε, γνωρίσαμε πάρα πολλούς ανθρώπους που την γνωρίζανε από κοντά, που ζουν σήμερα και μας μετέφεραν τις εμπειρίες τους. Αυτό το βιβλίο δεν είναι πολύ πολύ ειδικό και άμεσο. Και ξαναλέω ότι αν δεν ήταν ο Σεβασμιότατος δεν θα είχε βγει, δεν υπήρχε περίπτωση. Κάποιοι γνωστοί που τον ξέρουν πολύ καλά και τον αγαπούν τον Σεβασμιότατο, όπως ξέρουμε και εμείς, τον αποκαλούν κυνηγό Αγίων. Ο πνευματικός του πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος του Πειραιά μου έδινε σημειώσεις της ιερότησας προσεκτημένες και διάβαλα. Και αργότερα, όταν ήρθα σε επαφή με το βιβλίο της, το οποίο μου δόρισε η ιερότησα θεολογία της Μονής Μητροκάρδου, στην Μητροπολία, το 1996, το οποίο εφρέφτη μου διάφορα τότε. Λοιπόν, και ήρθα σε επαφή κυρίως με τα αποφθέγματά της, τα οποία διάβασα και ξαναδιάβασα και ξαναδιάβασα. Μου έλεγε ο πατήρ Στέφανος ότι τα αποφθέγματα αυτά, παιδί μου, έχουν θεοκαλικό ύψος. Διάβασέ τα και διάβασέ τα και διάβασέ τα συνέχεια. Σχέση μου με αυτά τα αποφθέγματα θα προσπαθήσω και εγώ έτσι πενιχρά να σας μεταδώσω. Ζούμε σε μια εποχή αφυτατωμένη πνευματικά με ανθρώπους σε ένα γύρο εξουδερωμένους ψυχικά και σωματικά με μια μουρδή ανοσιά χρονιασμένη στην καρδιά μας. Εποχή λιμού και ακούμου, όπως τα έλεγε ο Ισορήμονας Άγιος. Από μια άποψη πνευματική είναι προσόντατης ανάμεσα σε ερήπια μέσα σε έναν ερηπιώνα συντριμμένων ειδόλων, ιδεών και ιδεωδών και μάλιστα θρησκευτικών. Ευκαιρία να βάσει ο ίδιος ο Χριστός. Δεν απέμεινε πλέον πέτρα πάνω στην πέτρα και η ξηρότητα και ο λίβας του τοπίου μπορεί να σε συγκλονίσουν όταν διεισδύσουν στην καρδιά σου και σε κοσκινήσουν κάπως ο καιρό για να πάρεις το μάτι σου. Και όταν πια το πάρεις το